Χαίρετε όλους φίλους και επισκέπτες του καναλιού. Έχω εδώ ένα Lenovo λαπτοπάκι από συνεργάτη μας. Το μοντέλο μας είναι IdeaPad 3 15ADA05. Το λάπτοπ έχει βραχή και έχει βραχυκύκλωμα από ό,τι μου είπε. Οπότε πάμε να το δούμε. Έχουμε εδώ κάποια σημάδια, δεν ξέρω αν είναι της υγρασίας αυτό. Εδώ σαν λάσπη είναι αυτό. Έχει ανοιχτεί το λάπτοπ. Λοιπόν, αφαιρούμε την μπαταρία πρώτα απ' όλα. Και αν έχει λυθεί, κακώς ξαναβάλαν την μπαταρία πάνω. Ειδικά αν έχει βραχυκύκλωμα. Εννοείται πως δεν το κουμπώνουμε στο τροφοδοτικό από τη στιγμή που ξέρουμε πως έχει βραχή. Φαίνεται σαν να έχει πλημμυρίσει αυτό το λάπτοπ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε στο μικροσκόπιο από κάτω. Για αρχή. Βλέπετε εδώ δηλαδή έχει σε πολλά σημεία, σχεδόν παντού. Δεν φαίνεται κάτι από κάτω. Θα αφαιρέσω μία για την ψύκτρα να δούμε τι γίνεται εδώ στο CPU. Παίζει να την έχει καθαρίσει κιόλας ο συνεργάτης μου. Θα το δούμε. Κατευθείαν πήγε το μάτι μου εδώ. Βλέπετε είναι κολλημένη. Κάτι πάλευε εδώ να κάνει. Λογικά έχουμε βραχύκλωμα στα 19 βολτ. Εδώ πάλι. Εισάρτηση της μπαταρίας σημός είχε οξυδωθεί. Εδώ είναι κομμένος τελείως ο διάδρομος. Αυτό είναι σε δεύτερη φάση, δεν μας ενδιαφέρει, δεν χρειάζεται να ξεκινήσει το μηχάνημα. Εδώ πάλι βλέπουμε κολλήσεις και φλαξ. Sorry για το βήχα, είμαι λίγο κρυωμένος. Λοιπόν,
Εδώ πάλι. Βλέπουμε έχει πέσει και εδώ. Το εσύ είναι καθαρό. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο προς το παρόν. Πάμε λίγο να μετρήσουμε να δούμε πού είναι το βραχυκύκλωμα, αν είναι στα 19 βολτ. Ναι, έχουμε 10 ohm εδώ. Και πάμε να δούμε τώρα σε ποιο, αν είναι σε κάποιο ποινίο αυτά τα 10 ohm. 0 πρέπει να έχουμε και είμαστε εδώ. Όπως βλέπετε, βάζει το 19 volt σε αυτό το ποινίο που έχουμε βραχυκύκλωμα. Αν πάμε βάση της γύρωσης, θα έχουμε 10 ohm εδώ. Λοιπόν, μας έχει αρέσει το μοσφετάκι αυτό σίγουρα. Και η γραμμή μας αυτή, τι είναι τώρα, κάτι το επεξεργαστή θα είναι λογικά. Πάμε να αφαιρέσουμε το MOSFET. Sorry, αλλά δεν μπορούσα να το βλέπω έτσι στραβά. Όπως επίσης δεν μπορώ να βλέπω φλαξ τη μητρική όταν το αφήνουνε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα εδώ. Α, 5 ohm. Τι το άλλο είναι. Το άλλο MOSFET είναι το κάτω. Νομίζω πως είναι αυτό εδώ το πάνω MOSFET για τα 19 volt, αλλά είναι αυτό εδώ. Τα έχει λίγο ανάποδα. Oh, sorry. Δεν άλλαξα σε κάμερα. Βλέπετε εδώ, off αυτό. Πάμε να δούμε και το άλλο που έβγαλα. Το άλλο είναι μια χαρά. Και 63. Ένα.
Πάμε τώρα. Τώρα έφυγε το βραχυκύκλωμα. Μας τρελάνει. Έλα. Ωραία. Τώρα έχουμε και άλλο πρόβλημα. Με τελείως βραχυκύκλωμα τώρα εδώ. Α, οκ. Okay. Δεν έχουμε βραχυκύκλωμα. Για βάλει το χαλκό από κάτω. Λέω και εγώ. Μεγά όμα έχουμε εδώ, όπως βλέπετε. Λοιπόν. Πάμε να αλλάξουμε αυτά τα μοσφετάκια. Λοιπόν, έτοιμα τα μοσφετάκια. Άλλαξα το κάτω, όπως βλέπετε, και έβαλα 63-80. Είναι το αντίστοιχο της ΑΟΜΕΓΑ εταιρεία. Στο σχηματικό αυτό έχει. Πάμε λίγο να μετρήσουμε. Τα 19 βολτ κιλο ohm και μεγαλώνει, και αφού είμαστε ωραίοι από εδώ, μπορούμε να προχωρήσουμε να φτιάξουμε και τα υπόλοιπα τώρα. Έχει μείνει και αυτό, νομίζω είναι το τελευταίο. Πάμε λίγο στο σχέδιο να δούμε τι γραμμή είναι αυτή, τι αντίσταση είναι αυτή, να την αλλάξουμε, γιατί όπως βλέπετε έχει φάει τον διάδρομο. Εδώ τον έχει φάει τελείως. Εδώ είμαστε.
Α, VCC RTC είναι και αυτή. Ίδια γραμμή. Είναι 10 κιλόμα αντίσταση. Λοιπόν, νομίζω πως είμαστε εντάξει, μπορούμε να δοκιμάσουμε τώρα να συνδέσουμε το ορθωτικό, να δούμε αν ξεκινάει. Πάμε μία να τη βάλουμε έτσι, μπας και ξεκινήσει μόνη της χωρίς σήμος. Θα βάλω και το τέστερ. Να έχουμε αυτόματη κίνηση. Και έχουμε κίνηση. Ξεκίνησε κανονικά το μηχάνημα. Τώρα, το δένω μία, για να δούμε εικόνα, πληκτρολόγια και τα σχετικά. Για να δούμε τι θα δούμε. Ευτυχία. Λοιπόν, έτοιμο το λαπτοπάκι. Το όνομα εδώ δεν φαίνεται, ελπίζω. Λοιπόν. Αν τελειώσει το βίντεο εδώ, πάει να πει ότι το μηχάνημα λειτουργεί άψογα, έτσι, θα κάνω όλες τις δοκιμές. Θα δοκιμάσω τα πάντα, Wi-Fi, ήχο και τα σχετικά, θα περάσει και τα stress test. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε like και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια χαρά!